Θα πάω τώρα στον ομότιμο καθηγητή πολιτικών επιστημών και ένα πρόσωπο με διακριτό δημόσιο λόγο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, με τον οποίο σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα μα πάρα πολλά, έχουν συμβεί πάρα πολλά, τα οποία σε σχέση και με την βασική θεώρησή του δεν απέχουν και πολύ. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ψήγματα, παραδείγματα σε όσα έχει διατυπώσει. Η ορολογία που έχει εισφέρει στο δημόσιο διάλογο περί εκλεγμένων μοναρχιών θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτυπώνεται πολλές φορές στα απείρως ούκο λίγα παραδείγματα που βιώνουμε στη χώρα και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές μας. Κύριε Κοντογιώργη, πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα, εάν το έχετε παρακολουθήσει με όρους επικαιρότητας, να μας δώσετε και τη δική σας άποψη για όσα αναφύονται το τελευταίο διάστημα γύρω από τις υποκλοπές παρακολουθήσεις, διότι από χθες έχει πάρει και ένα άλλο χαρακτήρα όταν ο πρόεδρος μιας ανεξάρτητης αρχής με βάση και τον τελευταίο νόμο ως όφιλε ενημέρωσε τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων αφού η Βουλή δεν ήθελε να τον υποδεχτεί. Ο νόμος έλεγε ότι μπορούσε να το κάνει και μέσω των πολιτικών αρχηγών. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα υποκλοπών παρακολουθήσεων από την ΑΕΠ. Εκεί σταματώ και μάλιστα για υπουργούς, πολιτικούς και αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων. Αλλά πέρα από το επιφαινόμενο, η ουσία ποια είναι εδώ? Η ουσία, κύριε Σαχίνη, είναι το εξής, ότι είναι στη φύση των συστημάτων εξουσίας να παρακολουθούν και τις φίλες και τις αντίπαλες δυνάμεις. Δεν είναι μυστικό αυτό. Όταν είπαν στο Μιτεράν κάποτε ότι παρακολουθούνται κάποιοι, λέει και λοιπόν έτσι είναι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν κυβέρνηση παρακολουθούσε τους δικούς του και τους άλλους. Ο κύριος Μητσοτάκης το ίδιο. Επομένως δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Είναι δυστυχώς η εκτροπή του πολιτικού διαλόγου από το ουσιώδες, που είναι η φύση του πολιτικού συστήματος που διεξάγει τις παρακολουθήσεις, και από τις πολιτικές που θα έπρεπε να είναι στην ατζέντα μιας προεκλογικής εκστρατείας για να ξέρουν οι πολίτες τι θα επιλέξουν. Λοιπόν, γίνεται κανένας διάλογος για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας? Ή μήπως τα έχουν λύσει όλα και δεν υπάρχουν άλλα? Έχει γίνει κάποιος διάλογος για τη φύση του πολιτικού συστήματος ώστε να προκύψει γιατί γίνονται οι παρακολουθήσεις και γιατί είναι στη φύση του πολιτικού συστήματος αυτού που έχουμε, όχι εμείς, όλος ο κόσμος, της εκλόγιμης μοναρχίας, να παρακολουθεί τους αντιπάλους της? Αυτό μας φέρνει στο ρόλο των ανεξάρτητων αρχών, που είναι κατ' οικονομίαν ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή κατά προσχηματικό λόγο, ενώ επί της ουσίας είναι στην υπηρεσία του καθεστώτος και δι' του εκάστοτε καθεστώτος. Δυστυχώς, θα έλεγα, υπό τον τρόπο ή υπό την έννοια που έχουν θεσμηθεί οι ανεξάρτητες αρχές, είμαι ο πρώτος που τις δημιούργησε. Όπως θα ξέρετε, το ΕΣΟΡΟΥ είναι δικό μου δημιούργημα το 1989 όταν ήμουν πρόεδρος στην ΕΡΤ. Αλλά είχε άλλο σκοπό. Είχε σκοπό να εφαρμόσει την δημόσια λογική στην εφαρμογή του συντάγματος για τη διαχείριση του παρόντος συντάγματος, για τη διαχείριση του πολιτικού λόγου και της πολιτικής λειτουργίας του πολιτεύματος, προκειμένου αυτό να μεταφράζεται σε ελευθερία και ελεύθερη βούληση της κοινωνίας. Λοιπόν, όλοι αυτοί μετέβαλαν το ΕΣΟΡΟΥ σε υποκατάστατο των κομμάτων, εγκαθιστώντας εκεί διακομματικές επιτροπές, και βεβαίως οι επόμενες ανεξάρτητες αρχές έγιναν κατά τον τρόπο και την ομοίωση αυτού του αρχικού σχεδίου. Τι σημαίνει αυτό? Ας πάρουμε την ΑΔΕ. Ξέρετε πόσες ανομίες έχει δικαιολογήσει καταδολίευσης του δημοσίου συμφέροντος υπέρ του ιδιωτικού συμφέροντος? Δεν είναι αυτοί που επέβαλαν
την αποσιώπηση όλου του μηχανισμού των φυγοστράτων με τις ψευδείς βεβαιώσεις. Να σας απαριθμίσω, νομίζω δεν αξίζει τον κόπο, ας πάρει κανείς όλη την πορεία αυτής της ΑΔΕ για να δει πώς αντιλαμβάνεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα των προσωπικών δεδομένων που είναι ουσιαστικά η διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων για να καταδολιεύσουν το δημόσιο χώρο. Εάν δηλαδή διαπραχθεί ένα δημόσιο αδίκημα, άρα από κάποιον λειτουργό του κράτους ή υπάλληλο, αυτός ο υπάλληλος προστατεύεται και στη δημόσια παραβατικότητά του. Να ρωτήσω κάτι. Βρίσκεται, και με συγχωρείτε για διακοπή, βρίσκεται μια διακριτή ωστόσο εδώ? Τι θέλω να πω? Πραγματικά έχετε δίκιο, το εκάστοτε σύστημα θέλει να ελέγχει. Η διακριτή εδώ είναι ότι η ΕΕΠ πλέον υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ένα. Και δύο, οι παρακολουθήσεις εκτείνονται μέχρι και σε ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αν δεχτούμε ότι ένα τμήμα της ΕΕΠ είχε αυτονομηθεί, όπως λέει η κυβέρνηση, και έκανε του κεφαλιού της, άρα το ερώτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση με αυτό το τμήμα, παρακολουθούσε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και όλα αυτά προκύπτουν από το πόρισμα της συστημικής, όπως είπατε εσείς, ΑΔΑΕ. Προκύπτουν από τα γενικότερα. Δεν περιμέναμε την ΑΔΑΕ για να μας πει τι συμβαίνει. Όλοι γνωρίζουμε από την εποχή του Μακαρίτη του Τόμπρα, δηλαδή του Ανδρέα Παπανδρέου και των άλλων, όλοι μαζί, ότι παρακολουθούσαν αυτούς που θέλουν. Δηλαδή, όπως ιδιοποιούνται οποιονδήποτε άλλο θεσμό του κράτους, έτσι ιδιοποιούνται και έναν κατεξοχήν ευαίσθητο θεσμό που είναι η ΕΕΠ, που προορίζεται για εθνικές λειτουργίες, για προσωπικούς λόγους. Τώρα, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, λέω εγώ τώρα κάνοντας προβολή σκέψης, ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τους υπουργούς του και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων για να προστατευτεί από τα σκάνδαλά τους. Mm-hmm. Το ερώτημα δεν είναι αυτό όμως. Αυτό φέρνει μια άλλη προέκταση που έχει να κάνει με το πώς θεσμοθετείται ένας δημόσιος χώρος ώστε να μην προκαλεί σκάνδαλα. Δεν είναι να τον παρακολουθήσουμε τον άλλον για να βεβαιωθούμε ότι δεν, αλλά να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που δεν θα επιτρέπει σε αυτόν, άρα τους όρους της δημοσιότητας, του ελέγχου και της κύρωσης. Αυτά δεν υπάρχουν σε ένα πολιτικό σύστημα εκλόγιμης μοναρχίας, κύριε Σαχίνη. Άρα, δημόσια λειτουργία του φορέα που έχει πολιτική ή μεγάλη εξουσιαστική ευθύνη, έλεγχος και κύρωση. Εάν βρείτε εσείς μια τέτοια θέσμηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, πείτε μου. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι η κορυφή που έπρεπε να ελέγχεται προπαντός, διότι μπορεί να διαπράξει τα μέγιστα αδικήματα εναντίον μιας ολόκληρης κοινωνίας, δηλαδή η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία, είναι υπεράνω του νόμου και υπεράνω της δικαιοσύνης. Για ποια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης μιλάνε? Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης απέναντι σε έναν πολίτη, αγρότη, ψαρά, εμένα, εσάς, ή ανεξαρτησία της δικαιοσύνης έναντι αυτών που θα προκαλέσουν τα μέγιστα κακά, που είναι οι πρώτοι, οι αξιωματούχοι του κράτους, οι πολιτικοί και οι άλλοι? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Πώς επελέγει ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, κύριε Σαχίνη? Γνωρίζετε την πολιτεία αυτού του ανθρώπου που τον έχουν τοποθετήσει σε αυτή τη θέση? Αυτός θα διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον στο επίπεδο της δικαιοσύνης? Μα έκανε τα πάντα για να φτάσει εκεί. Πώς θα αλλάξει τώρα, για να μην αναφέρουμε όλους τους άλλους? Θέλω να απαντήσετε και για να προχωρήσουμε τη συζήτηση σε δύο ερωτήματα επ' αυτού ακροατών μας. Και ξέρω ότι σας αρέσει αυτό. Ο Γιάννης από την Αθήνα λέει: καλημέρα. Η συμμαχία του ΝΑΤΟ, κύριε Κοντογιώργη, είναι ουσιαστικά σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ νατοικής χώρας που διαδραματίζει κέριο ρόλο των βάσεών της σε αυτόν τον πόλεμο, φέρεται να είναι υπό παρακολούθηση με επίσημο πόρισμα της ΑΔΑΕ. Θα περιμένουμε μήπως έτοιμα στον Τούρκεμπεργκ, Στόλτεμπεργκ, για να μάθουμε τι έχει γίνει? Πάλι
επαναφέρεται εξειδικευμένο το ίδιο, με αλφαγιώτα το επαναφέρεται, ναι, ναι, το ίδιο ερώτημα. Έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις ώστε να μην αποτολμά κανείς να παρακολουθήσει την ιδιωτική ή όποια άλλη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη του μονάρχη για να είναι σε τόσο κέρια θέση στην στρατιωτική ιεραρχία. Μάλιστα. Εάν συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη, δεν χρειάζεται παρακολούθηση. Εάν δεν τη συγκεντρώνει, δεν πρέπει να είναι στη θέση του. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Ο φίλος ο Βασίλης λέει... Κοιτάξτε, μην εξειδικεύουμε γιατί χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Εγώ θέλω εσείς να απαντάτε στους ακροατές, γιατί εδώ ο Βασίλης εξειδικεύοντας λέει, παρόλα αυτά κύριε Κοντογιώργη μου, υπάρχει συγκεκριμένο σκάνδαλο εδώ κακουργηματικού χαρακτήρα. Το λιθαράκι μπορεί να το βάλει η ανεξάρτητη αρχή σε κόντρα πολιτείας και δικαιοσύνης. Κατά τη γνώμη σας όμως δεν είναι σκάνδαλο αυτό? Ολόκληρο είναι σκάνδαλο. Ολόκληρη η διαχείριση της πολιτικής ζωής της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των παρακολουθήσεων που έχουν σε αυτό το επίπεδο διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Πάω πιο γενικά. Συμφωνούν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα έχουν όταν μπορούσαν κάνει παρακολουθήσεις. Μην βλέπετε να διαρριχνύουν τα ημάτια τους για να μας εγκυβωτήσουν στα χρώματα της κομματικής τους νομενκλατούρας. Είναι όλοι φορείς της ίδιας νοοτροπίας. Εάν θέλετε να δείτε ο κάθε πολίτης, εάν θέλει να διαπιστώσει τι διαπράττει μια κυβέρνηση, δεν έχει παρά να παρακολουθήσει τι της καταλογίζει η αντιπολίτευση. Διότι η ίδια η αντιπολίτευση όταν θα γίνει κυβέρνηση θα κάνει τα ίδια. Τα γνωρίζουν από μέσα τι γίνεται. Γι' αυτό και ο διάλογος αυτός διεξάγεται σε αυτό το επίπεδο. Τα ίδια κάνουν όλοι και γι' αυτό γνωρίζει ο καθένας πού θα κινήσει το επιχείρημά του. Εγώ σας ρωτώ, έγιναν οι παρακολουθήσεις τώρα. Αποκαλύφθηκε ότι γινόταν ίδιου τύπου παρακολουθήσεις και στην περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτώ, αυτά τα θέματα δεν έπρεπε να είναι αντικείμενο της καθημερινής δικαιοσύνης? Γιατί πρέπει να πάνε στη Βουλή και στη συνέχεια σε ειδικό δικαστήριο και εάν, δηλαδή οι ίδιοι να είναι δικαστές του εαυτού τους? Λέει εδώ σε αυτό που θέτεται ο φίλος ο Δημήτρης. Εν καιρό ειρήνης, κύριε Κοντογιώργη, ο νούμερο ένα προστάτης και υπεύθυνος για την προστασία του πολιτεύματος δεν θα έπρεπε να είναι η δικαστική εξουσία? Όλα από εκεί δεν περνάνε? Αν δεν ήθελε δηλαδή η δικαστική εξουσία, θα περνούσαν παραβιάσεις δημοψηφισμάτων, μνημόνια, όλα αυτά τα δεσυνταγματικά που έχουν συμβεί κατά καιρούς στη χώρα μας? Εγώ πιστεύω ότι ούτε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν θα έστεκε αν ήθελε η δικαιοσύνη να κάνει πραγματικά τη δουλειά της. Είναι προφανές ότι πάλι μπαίνουμε στη μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη, γιατί είναι κρατική και επομένως υποκείμενη σε όλα και στις επιλογές των προσώπων αλλά και στις μεγάλες αποφάσεις αυτού ο οποίος ασκεί την πολιτική διοίκηση του κράτους, επομένως ο πολιτικός. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη ανεξάρτητη όταν το πολιτικό σύστημα είναι αυστηρά κομματικό. Δηλαδή το κομματικό σύστημα έχει υπεύσει στο πολιτικό σύστημα και έχει γίνει αυτό πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι και η διαφορά μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διανοείται κανείς ότι το σκάνδαλο που ξέσπασε με το Qatargate στην Ευρώπη θα μπορούσε να έχει να σταδιοδρομήσει στην Ελλάδα και να πάει πολιτικός βουλευτής στη φυλακή? Αυτοστιγμή. Αυτό δεν μας προσανατολίζει στο να σκεφτούμε ποια είναι η αιτία του ελληνικού προβλήματος. Ειδικότερα η αιτία του ελληνικού προβλήματος, αν και εντάσσεται στο πρόβλημα της εποχής μας που είναι οι μοναρχίες. Αλλά ειδικότερα εδώ που είναι μια εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας, βλέπουμε ότι δεν τηρούνται τα προσχήματα. Τι θα είχαν, ποια θα ήταν η δυσκολία της πρόσφατης αναθεώρησης του συντάγματος να πούν για τα σκάνδαλα, τις παράνομες καταχρηστικές λειτουργίες του πολιτικού συστήματος, της δικαιοσύνης και όλων? Υπεύθυνη είναι μία
δικαστική αρχή η οποία δεν θα υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από κανέναν πολιτικό. Τι εύκολο θα ήταν, γιατί δεν το κάνουν. Γιατί έχουν αυτές τις περίφημες εξεταστικές επιτροπές οι οποίες καταλήγουν μόνο για κομματικούς λόγους έως ότου πλήξουν τον αντίπαλο. Τι δουλειά έχει το νομοθετικό σώμα και η κυβέρνηση να ασκεί τη λειτουργία της δικαιοσύνης στον εαυτό της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να τιμωρηθεί αυτός που είναι στην κορυφή και ο οποίος ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή είναι υπεράνω του νόμου, αναπαράγει το σύστημά του με κομματικούς όρους στο σύνολο. Οι νόμοι εφαρμόζονται για τον αντίπαλο, δεν εφαρμόζεται για τις φίλιες δυνάμεις, όποιοι και είναι αυτοί. Και κλείνω με το Λευτέρη αυτό το κεφάλαιο. Εντάξει, λέει κύριε Κοντογιώργη, είναι σαφές αυτό που λέτε. Ωστόσο, εγώ θέλω να επιμείνω. Υπάρχει μια διακριτή. Παρακολουθεί τη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Και είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, ιδίως σε κρίσιμες περιόδους που διάγουμε με την Τουρκία. Η απάντηση, για να μείνουμε στη μικρή εικόνα. Είδατε καμιά δικαιοσύνη, κανένα εισαγγελέα να κινηθεί? Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Άρα δεν έχει περιορισμούς η δικαιοσύνη από τη Βουλή και από την κυβέρνηση, δηλαδή από το Σύνταγμα. Είδατε κανέναν να κινηθεί για να ελέγξει αυτό το γεγονός? Αλλά εγώ δεν θα σταθώ στις ένοπλες δυνάμεις, στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Τι σημαίνει να παρακολουθείτε υπουργός από την προηγούμενη και από την τωρινή και από τις όλες κυβερνήσεις? Τι σημαίνει να παρακολουθείτε ο αντίπαλος? Τι σημαίνει να παρακολουθείτε ένας κοινός πολίτης χωρίς να συντρέχουν οι εθνικοί λόγοι που επιβάλλεται για να παρακολουθείτε? Είναι της ίδιας αξίας. Μην θεωρούμε ότι όποιος κατέχει εξουσία υπόκειται σε μεγαλύτερη αξιολόγηση ενός παραβατικού γεγονότος από τον κοινό πολίτη. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια προβολή σκέψης για να συζητήσουμε για το ποιος θα έπρεπε να είναι κυρίαρχος πάνω σε αυτά τα ζητήματα, θα έπρεπε να είναι ο πολίτης. Εντολέα δεν τον λένε? Mm-hmm. Προσωπευτικό σύστημα δεν μας λένε ότι είναι? Δεν είναι, αλλά ας το δεχθούμε. Δεν θα έπρεπε ο κυρίαρχος στην υπόθεση να είναι ο πολίτης και αυτός να είναι υπεράνω του νόμου και όχι ο πολιτικός? Πάμε παρακάτω, σας παρακαλώ πολύ. Και υπάρχει παρεπιπτόντως, επειδή μπαίνουμε πια σε προεκλογική περίοδο, υπάρχει και μία συζήτηση, φαντάζομαι την έχετε ακούσει, στο ποιος κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές. Υπάρχει μία συζήτηση για μία νομοθετική ρύθμιση η οποία στοχεύει συγκεκριμένο χώρο. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική αν πρόσωπα του συγκεκριμένου χώρου είναι καταδικασμένα για εγκληματική οργάνωση και εγκληματική δράση και εγκληματικές πράξεις, που είναι ήδη πρωτόδικα καταδικασμένα. Αλλά η συζήτηση αυτή έχει γενικευτεί και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Σε ένα πολίτευμα την απόφαση τελικά την αφήνουμε στον Άριο Πάγο για το ποιος κατέρχεται στις εκλογές? Κύριε Σαγίνη, η απόφαση, όπως ξέρετε, κανένα πολιτικό σύστημα δεν προβλέπει την ακύρωσή του ή την αλλαγή του. Έτσι και αυτό εδώ, το μοναρχικό. Η απόφαση όμως αυτή, και ξέρετε ότι βάλανε συνταγματολόγο να λειτουργήσει ως λαγό, συνταγματολόγους μάλλον, να λειτουργήσουν ως λαγοί για να αναλάβουν οι πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα, τις πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι ο εγκληματικός χαρακτήρας ενός προσώπου. Το ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό το πολιτικό σύστημα αποδέχεται άλλες αντιλήψεις περί πολιτικής, άρα άλλα πολιτικά συστήματα, άλλες ιδέες. Σε αυτό το πλαίσιο, εγώ παραδείγματος χάρη που διδάσκω τη δημοκρατία, είμαι εκτός συνταγματικού τόξου και δυνάμει του ακροτελεύτιου άρθρου του συντάγματος πρέπει να πάω και φυλακή, να ασκηθεί δίωξη εναντίον μου. Εάν νομοθετήσουν, και τώρα με τις ερμηνείες, αλλά εάν νομοθετήσουν την ποινικοποίηση και την εκβολή από την πολιτική λειτουργία κάποιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης, εδώ είναι η Χρυσή Αυγή,
πολιτικής αντίληψης, σημαίνει ότι αυτό μπορεί να έχει και οφείλει να έχει, γιατί δεν μπορεί να κάνουμε διακρίσεις. Η ακροδεξιά πρέπει να είναι εκτός, αλλά η ακροαριστερά, ο φασισμός, η μοναρχία πρέπει να είναι εντός. Λοιπόν, εάν θέλουν να μιλήσουμε για δημοκρατία, τότε το Σύνταγμα το ίδιο, και μάλιστα οι δευτερεύουσες σε σχέση με τις θεμελιώδεις διατάξεις, είναι εκτός συνταγματικού τόξου, εκτός συνταγματικής πολιτιακής νομιμότητας. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Εάν θέλουν να τον ανοίξουμε, να τον ανοίξουμε. Αλλά όμως δεν νομοθετεί κανείς με βάση την εγκληματική παραβατικότητα ενός ανθρώπου. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κοντογιώργη, υπάρχουν διατάξεις σαφείς νομοθετικές που απαγορεύουν σε κάποιον που έχει εγκληματίσει. Λοιπόν, ναι. Διερωτηθείτε, κύριε Σαχίνη, γιατί κατ' επιλογή η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης επιλέγεται για τους μεν και όχι για τους δε. Όταν σκοτώνει κάποιος, όταν αφαιρεί ανθρώπινη ζωή, δεν έχει χρώμα αυτός που την αφαίρεσε, ούτε αυτός που την στερήθηκε. Είναι εξίσου εγκληματική πράξη. Με ποια έννοια λοιπόν ο ένας θεωρείται ότι είναι ήρωας και ο άλλος ότι είναι εγκληματίας? Μου θυμίζει, ξέρετε, την νομοθεσία του Ιουστινιανού, ο οποίος νομοθέτησε ότι ο φόνος μη χριστιανού δεν είναι φόνος. Αυτό μας λένε σήμερα με αυτές τις δολιχοδρομίες, τους μεανδρισμούς πάνω στην νομοθεσία, με σκοπό να αποκλείσουν τους μεν για να ηγεμονεύσουν οι δε. Είναι κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Σου λέει, κινδυνεύουμε να μας αφαιρέσει ένα ποσοστό από την εκλογική μας πελατεία. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Ότι δεν ανέχονται όχι αυτούς που εκφράζουν σήμερα τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν ανέχονται γενικότερα τον αντίλογο έξω και την κριτική έξω από την κομματική χωάνη. Δεν την ανέχονται. Γι' αυτό και όταν έρχεται η στιγμή η κοινωνία, ιδίως στα εθνικά θέματα, να σταθεί απέναντι στο πολιτικό σύστημα, στο κομματικό θα έλεγα σύστημα, την χαρακτηρίζουν ετερόκλητο όχλο. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Όταν λοιπόν έρχεται η στιγμή να ψηφίσουμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας μια σειρά από ζητήματα που ξεπερνούν αυτή την πολιτική ατζέντα που μας επιβάλλουν τα κόμματα. Ποια είναι? Τι ψηφίζουμε? Τι περιεχόμενο έχει η ψήφος μας? Να ξέρουμε ότι ψηφίζουμε τον επόμενο μονάρχη. Και είτε μουτζώνοντας τον προηγούμενο, είτε έχοντας την αυταπάτη ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ως προς τις πολιτικές. Ας μας πει κάποιος από αυτούς που μας ακούνε ή από όλη την ελληνική κοινωνία, γνωρίζει κόμμα το οποίο ανέβηκε στην εξουσία και δεσμεύθηκε για τις πολιτικές που αποφάσισε να ακολουθήσει? Και θα πω και κάτι άλλο ακόμη. Μήπως πρέπει να διερωτηθούμε τι χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για να μην πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο? Κύριε Σαχίνη, προσέξτε. Το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι το πολιτικό αυτό σύστημα, είτε ψηφίσουμε είτε δεν ψηφίσουμε, δεν μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ηγεσία ή ηγεσίες οι οποίες θα βγάλουν τη χώρα από το τέλμα και από την κάθοδο στον Άδη που πηγαίνει ολοταχώς. Με άλλα λόγια, το πολιτικό σύστημα δεν παράγει ηγεσίες συναρμοσμένες με το εθνικό και το κοινωνικό συμφέρον. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Θέλουμε να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Ας παίξουμε με τους όρους του κομματικού συστήματος. Θέλουμε να μην συμβάλλουμε? Τότε πρέπει να αντιτάξουμε μια άλλη πρόταση πολιτικής, πολιτικού συστήματος και πολιτικών. Αν κάποια στιγμή έχετε τη διάθεση, στη διάρκεια του προεκλογικού αυτού αγώνα, δεν έχετε παρά να κάνουμε ένα διάλογο ακριβώς για τις πολιτικές που θα έπρεπε να ακολουθήσουν για να αναταχθεί η χώρα και για τις πολιτικές συνέπειες αυτής της πολιτικής διαδρομής που ακολουθείτε. Με μεγάλη μου χαρά.
Κύριε Κοντογιώργη, λέει ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα, δηλαδή κύριε Κοντογιώργη, η διαφορά ουσιαστικά της ελληνικής εκλόγιμης μοναρχίας όπως την έχετε αποκαλέσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές είναι ότι στη δική μας πραγματικότητα αυτή η μοναρχία απευθύνεται σε υπηκόους ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές σε πολίτες? Όχι βέβαια. Το κεντρικό πρόβλημα είναι άλλο, ότι εκεί για άλλους ιστορικούς λόγους δημιουργήθηκε αυτή η εκλόγιμη μοναρχία, αν θέλετε, η συνταγματική μοναρχία, δημιούργησε έναν δημόσιο χώρο ο οποίος λειτουργεί με ταξικούς, αν θέλετε, όρους, αλλά πάντως λειτουργεί προς το συμφέρον της κοινωνίας. Στην Ελλάδα αυτός ο δημόσιος χώρος δεν λειτουργήσε ποτέ. Ο δημόσιος χώρος είναι ένας ιδιωτικός χώρος που θεραπεύει συγκεκριμένα ιδιωτελείς συμφέροντα, τα οποία είναι έξω ακόμα και από τις ταξικές οριοθετήσεις της κοινωνίας. Είναι λαϊλατική. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και άρα είναι μια πολιτιακή κατάσταση η οποία αντιστρατεύεται θεμελιώδη ζητήματα της κοινωνίας. Προσέξτε, εδώ έχουμε είμαστε αντιμέτωποι, αν μου δίνετε μισό λεπτό... Ναι, βεβαίως. Σας πω το εξής, ότι αυτό το κεντρικό ζήτημα που έχει να κάνει με το πολιτικό μας καθεστώς, που ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα καθεστώς κομματοκρατίας, αυτό τροφοδοτείται από την αλωτρίωση της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι το άτομο, δηλαδή της κοινωνίας, είναι πολίτης, αλλά συμπεριφέρεται ως υπήκος και ουσιαστικά ως πρόβατο. Όταν συντάσσεται στο κομματικό μαντρί για να το υποστηρίξει, λειτουργεί ως πρόβατο, ως μάζα. Πήραν λοιπόν μια πολιτική ατομικότητα, έτσι ήταν η ελληνική κοινωνία, και την έκαναν μάζα, πρόβατο. Και την θέλουν μαντρωμένη, όχι με βάση ιδεολογίες και πολιτικές, αλλά με βάση προσχηματικούς λόγους που έχουν να κάνουν με πολιτικές που όλοι μαζί εφαρμόζουν, όπως είναι οι παρακολουθήσεις και πολλά άλλα. Ένα είναι αυτό. Θα με ρωτήσετε πώς έχει επιτευχθεί αυτή η αλωτρίωση της ελληνικής κοινωνίας. Μα πρώτα-πρώτα με την αποκοπή από τις ρίζες της. Ποιος θυμάται ότι ο προπάπος του ήταν αυτοκυβερνόμενος και αποφάσιζε αυτός για τη μοίρα του και σήμερα τρέχει για να δώσει εξουσία, απόλυτη εξουσία σε έναν να αποφασίζει για τη συλλογικότητα? Ποιος γνωρίζει ότι, μάλλον ποιος δεν πιστεύει ότι έχει γεννήτωρα που μας τα έδωσε όλα τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και όχι την ελληνική πραγματικότητα που δημιούργησε και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό? Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο βαθμός της αλωτρίωσης έχει δύο σκέλη. Πρώτα-πρώτα έχουμε λατρέψει το βιαστή μας, και δεύτερον ότι ο βαθμός της αλωτρίωσης έχει απαγορεύσει τη δημιουργική μας σκέψη. Εάν πείτε σε κάποιον ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό αλλά εκλόγιμη μοναρχία, ξέρετε τι θα σας ρωτήσει, ακόμα και αν του κάνετε προτάσεις για το πώς μέσα σε αυτή την πραγματικότητα μπορεί κάτι να αλλάξει. Θα σας ρωτήσει, εφαρμόζεται κάπου αλλού? Σημαίνει ότι δεν θέλει, γιατί δεν μπορεί, έχει διδαχθεί να σκέφτεται με μυρικαστικούς όρους. Τι έγινε αλλού για να το κάνουμε και εδώ? Και αυτό δεν αφορά τον κοινό πολίτη. Αφορά εκείνους που τον διδάσκουν, που είναι η κρατική διανόηση. Αυτή είναι η χειρότερη εκδοχή της ελληνικής κοινωνίας σε επίπεδο αλωτρίωσης αλλά και εξοβελισμού κάθε αυτονομίας σκέψης. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε, ο Λεωνίδας από τα Γεννητσά έχει ένα παραπλήσιο στην προσέγγιση που κάνετε. Ερώτημα. Λέει, κύριε Κοντογιώργη, τι εγγύηση έχω από ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, ότι στην επόμενη των εκλογών που θα βγει, αν το έχω στηρίξει κι εγώ, δεν θα με κοροϊδέψει? Και αν το κάνει και με κοροϊδέψει, πώς θα το στείλω φυλακή? Προχθές αγόρασα εργαλεία σκιάς 10 ευρώ και είχαν εγγύηση 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε, λέει, τι θέλω να πω, δεν τα ταυτίζω. Υπάρχουν λοιπόν στο υπάρχον σύστημα κινήσεις, πρώτες κινήσεις που ως πολίτες θα έπρεπε να έχουμε απαιτήσει? Δεν υπάρχει ούτε μία εγγύηση. Αυτό είναι το κεντρικό επιχείρημα το οποίο προβάλλω και πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κάθε Έλληνας, δεν λέω κάθε πολίτης. Ποιο? Ότι τρέχουμε να ψηφίσουμε
το μονάρχη μας, γνωρίζοντας ότι είναι υπεράνω του νόμου, ότι δεν μπορούμε να τον ανακαλέσουμε, δεν μπορούμε να τον στείλουμε στη δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να τον εξαναγκάσουμε να συμμορφωθεί με τις προεκλογικές του επιταγές, προτάσεις, και επομένως είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να αποφασίζει όπως του γουστάρει, δείχνοντας και το δάχτυλο στην κοινωνία που τον ψήφισε. Αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι πολίτης μόνο για μία στιγμή κάθε 4 χρόνια, διότι μετά πηγαίνει στο σπίτι του, είναι ιδιώτης, είναι το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να μην δέχεται μήγα στο σπαθί του για την προσωπική του ζωή, να μην την παραβιάσει κανείς, και άρα να είναι ελεύθερος στις επιλογές του και να αποδέχεται ένα καθεστώς απόλυτης μοναρχίας, έστω εκλόγιμης, για το συλλογικό του μέλλον. Για εκεί δηλαδή μέσα όπου θα μπορέσει να ζήσει εν ελευθερία. Διότι εδώ βρισκόμαστε και στο εξής παράδοξο, ξέρετε. Να θεωρείται, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, γιατί λίγο πολύ όλοι το ίδιο σκέφτονται, αλλά σε επίπεδο ρητορικής, από μία τουλάχιστον πολιτική δύναμη, ότι το έθνος είναι προϊόν του 19ου αιώνα και δεν έχει μέλλον στη σημερινή εποχή. Προσέξτε, καταλογίζουν στο έθνος, δηλαδή στην κοινωνία και στην ιστορικότητά της, τα εγκλήματα που διαπράττει το κράτος, δηλαδή οι ίδιοι. Το έθνος είναι η πολιτισμική στέγη που θα στεγάσει και πολιτικά, δηλαδή ως κράτος, την ελευθερία, ώστε στο εσωτερικό του να έχουμε και τις άλλες ελευθερίες. Εάν λοιπόν σταθούμε απέναντι στο έθνος, τότε πρέπει να σταθούμε και απέναντι στην πολιτική του συγκρότηση, δηλαδή στο κράτος. Άρα να πάμε να στεγαστούμε, γιατί έτσι στεγάζεται ο κόσμος σήμερα, σε ένα άλλο κράτος. Να γίνουμε ξανά Τουρκία, να γίνουμε Ιταλία, να γίνουμε μέλος μιας άλλης χώρας. Άρα λοιπόν το κεντρικό ζήτημα είναι να προβληματιστούμε για το τι διακινούν αυτές οι συμμορίες, κυριολεκτικά, που υπηρετούν ξένα συμφέροντα. Εδώ επισήμως, κύριε Σαχίνη, επισήμως μας λένε ότι πρόοδος και αριστερά είναι οι πολιτικές που διακινεί η διεθνής των αγορών, δηλαδή ο Σόρος, κυριολεκτικά, από τον οποίο χρηματοδοτούνται. Ποιος το γνωρίζει αυτό, ότι αντίστοιχοι θεσμοί, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από μύριες όσες εξωτερικές πηγές υπόπτου χαρακτήρα, είναι εκείνες που διαμορφώνουν τις εθνικές μας πολιτικές. Αυτό μόνο σε χώρες υποτελείς μπορεί να το συναντήσει κανείς. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν μια κοινωνία, ένα άτομο? Εάν πείτε στον ακροατή μας λοιπόν ότι εάν διαπιστώσει ή ο ίδιος καταγγείλει ένα σκάνδαλο στη δημόσια διοίκηση ή στους πολιτικούς ή σε έναν πολιτικό, πρώτον είναι αμφίβολο αν θα ασκηθεί δίωξη, αλλά και αν ασκηθεί δίωξη και μετά από 1, 2, 3 χρόνια υποβάλει ένα αίτημα να πληροφορηθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση, θα του πούνε ότι δεν έχει ένομο συμφέρον. Ο πολίτης δεν θεωρείται κατά το Σύνταγμα και τους νόμους ότι έχει ένομο συμφέρον να ελέγξει το κράτος, στο σύνολό του το κράτος. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που ρωτάει ο κόσμος, υπάρχουν έστω και σε αυτό το πλαίσιο κάποιες κινήσεις που πρέπει να πετύσει ο πολίτης άμεσα για να πούμε ότι αλλάζει κάπως το πράγμα σε αυτό το πλαίσιο ή όχι? Ο πολίτης, κύριε Σαχίνη, είναι πολύ απλό. Πρέπει να πάψει να στοχάζεται και να ψηφίζει με βάση τα ιδιωτελή αυτά κόμματα και να σταθεί απέναντι σε αυτά και να αξιώσει την θέσμηση του ελέγχου από αυτόν και από το άτομο και από την κοινωνική συλλογικότητα, τη θέσμηση των συλλογικών και τη συνέπειάς τους και τον έλεγχο όλου του πολιτικού προσωπικού. Με άλλα λόγια, ο βουλευτής να υποχρεούται ανά τακτή χρονική περίοδο
να ελέγχεται από τις τοπικές κοινωνίες που τον εκλέγουν. Τα κόμματα τα ίδια να ελέγχονται και όχι να αποφασίζουν με κυρίαρχο τρόπο. Και το πολιτικό προσωπικό που ασκεί είτε αντιπολίτευση είτε κυβέρνηση να υπόκειται κατευθείαν στη δικαιοσύνη, με άλλα λόγια όχι στη Βουλή και στις εξεταστικές, αλλά στην κανονική δικαιοσύνη. Αυτά τα πολύ ολίγα μπορεί να μας τροφοδοτήσουν τη σκέψη, τα έχω αναλύσει άλλωστε διεξοδικά και για πολλά άλλα, που σημαίνει τι εν ολίγης, τη μεταβολή της εκλόγιμης μοναρχίας και μάλιστα κυρίαρχου τύπου σε αντιπροσωπευτικό πολίτευμα. Πρώτη αρχή λοιπόν είναι η επανάσταση στο πεδίο του μυαλού των ανθρώπων, να αντιληφθούν σε ποιο σύστημα ζουν και όχι να νομίζουν ότι τοποθετούνται σε άλλη εποχή και σε άλλο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό. Και εάν θέλουμε λοιπόν να πάμε μπροστά ως χώρα, να εναρμονιστούμε δηλαδή με αυτό που διδάσκει το προοδευτικό παρελθόν του ελληνισμού, ένας τρόπος υπάρχει. Να μεταβληθεί το πολιτικό σύστημα από εκλόγιμη μοναρχία σε αντιπροσώπευση, έστω κατά προσομοίωση αντιπροσώπευση, ώστε να είναι υποχρεωμένο να αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει και ανακλητότητα? Βεβαίως. Ποιος μας λέει ότι... Κοιτάξτε, να το πούμε απλά, κύριε Σαχίνη. Εάν καθόμαστε στο καφενείο και βαριέμαι να πάω να αγοράσω από το περίπτερο που είναι απέναντι τσιγάρα και σας πω να πάτε εσείς, σας παρακαλέσω και σας δώσω τα χρήματα, τι τσιγάρα θα αγοράσετε για μένα? Αυτά που θα σας πω εγώ ή αυτά που θέλετε εσείς? Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα που θα σας δώσω και για κάτι δικό σας, χωρίς την άδειά μου? Μπορείτε να αρνηθείτε να επιστρέψετε χωρίς να αγοράσετε, αν αλλάξω γνώμη? Η σχέση εντολέα και εντολοδόχου, άρα η σχέση αντιπροσώπευσης, συνεπάγεται τον καθορισμό των πολιτικών που θα ακολουθήσουν οι κυβερνώντες, οι εντολοδόχοι αν ήταν, από την κοινωνία που τους εκλέγει. Άρα και το ελέγχειν από αυτούς, το ανακαλύν, το προσάγειν στη δικαιοσύνη, όλα όσα συνεπάγεται η έννοια της εντολής. Δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι, το πονηρό που διδάσκουν οι συνταγματολόγοι της ελεύθερης εντολής. Δεν υπάρχει ελεύθερη εντολή. Υπάρχει εκλογή μονάρχη. Η κρίση, το τι είναι το πολιτικό σύστημα, αποφασίζεται από την επομένη και έως της εκλογής και έως την επόμενη εκλογή. Με άλλα λόγια, εάν σε αυτή τη διάρκεια αυτών των οποίων ψηφίσαμε, την παραμονή της διακυβέρνησης, έχει απόλυτη αρμοδιότητα να κάνει ό,τι του αρέσει, χωρίς να ελέγχεται, χωρίς να ανακαλείται, χωρίς να σέβεται αυτό που υποσχέθηκε, σημαίνει ότι το πολίτευμα είναι μοναρχία. Θα ήταν αντιπροσώπευση εάν η κοινωνία ήταν παρούσα καθημερινά στην πολιτική ζωή και έλεγχε και έδινε εντολές για το τι θα ακολουθήσει και τι θα γίνει. Αλλά έχουμε τόσο πολύ αλωτριωθεί, ενσταλάξει δηλαδή στο μυαλό μας την ιδέα της μοναρχευωμένης ολιγαρχίας, που για να ξεριζωστεί θέλει πολύ αγώνα εσωτερικό. Γιατί αυτό που λέμε τώρα, η συντριπτική πλειοψηφία θα το ακούσει με όρους υψηλής άρνησης. Θα πει, μα τι μας λες, η κοινωνία θα αποφασίσει, που θα διαπράξει τα μοίρια όσα εγκλήματα. Δεν τα διαπράττουν αυτοί, τα διαπράττει η κοινωνία, που στο τέλος είναι η μόνη που μπορεί να καταστρέψει τον εαυτό της ή να τον βλάψει. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Να αντιληφθούμε ότι ό,τι και να ψηφίσουμε, υπάρχει μια απόχρωση βέβαια στα ελληνικά πράγματα, αλλά ό,τι ψηφίσουμε αυτό θα βγει. Και αυτό που θα βγει θα είναι ένας επόμενος μονάρχης. Τώρα ως προς την απόχρωση έχει να κάνει με αυτές τις λεπτομέρειες που βρίσκονται στα μυαλά των ανθρώπων που ηγούνται κομμάτων στην Ελλάδα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, δεν θα τα αφήσω σήμερα, επειδή και γνώμη έχετε και άποψη και θέση και πάντα με ένα διακριτό τρόπο, δεν θα τα αφήσω όμως, διότι πυκνώνουν τα σύννεφα, όσο και αν θέλουμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί εν όψη εκλογών εδώ, εκλογών στην Κύπρο, εκλογών στην Τουρκία, τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά φαίνεται να έχουν πάρει μία πορεία και πολλοίς κόσμος προβληματίζεται επ' αυτού. Η δική σας άποψη ποια είναι, κύριε καθηγητά? Η δική μου άποψη, κύριε Σαχίνη, είναι
προέκταση αυτού που λέμε. Η προέκταση είναι ότι δυστυχώς και λόγω εκλογικού σώματος η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει, μάλλον η αντιπολίτευση δεν δίνει εναλλακτική λύση στην υπόθεση της παρούσας κυβέρνησης, και αυτό είναι τραγικό, αλλά σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά πρέπει να αποδεσμεύσουμε το μυαλό μας από την αντίληψη ότι αυτά που γίνονται σε σχέση με την Ελλάδα από την Τουρκία είναι για εσωτερικούς εκλογικούς λόγους. Δεν είναι. Είναι μια στρατηγική ηγεμονίας μακράς πνοής που οικοδομεί η γειτονική χώρα και που περιλαμβάνει πρώτα αρχικά την Ελλάδα και την Κύπρο. Έλεγα από το 1973 είχα βρει μια διδακτορική διατριβή που έγραφε τα σύνορα του Αιγαίου όπως τα ήθελε μελλοντικά η Τουρκία, και είναι αυτά τα οποία διεκδικεί σήμερα η Τουρκία, και ουδής στην Ελλάδα ήθελε να τα ακούσει. Σήμερα τα ζούμε. Το 1979 είχα μιλήσει για την προοπτική μιας φινλανδοποίησης της Ελλάδας. Μετά τα ίμια οδεύουμε ολοταχώς προς την ημιοποίησή της. Ξέρετε, δεν είναι ότι χάθηκαν ευκαιρίες γιατί δεν υπήρχε στρατηγική, όπως για τα 12 μίλια, όπως για τόσα άλλα. Είναι ότι όντας αυτή η πολιτική τάξη σε πλήρη απόσχηση από τα συμφέροντα της χώρας, οδηγήθηκε τη στιγμή που η Τουρκία μεταβαλόταν σε οικονομική δύναμη και άρα διαμόρφωνε τις προϋποθέσεις να επιζητήσει και την πολιτική της κεφαλαιοποίηση στα εξωτερικά ζητήματα. Η Ελλάδα ελεηλατήτω από την πολιτική τάξη στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Το βλέπουμε στο ζήτημα της πολεμικής βιομηχανίας. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά άλλα πράγματα και το ξέρουμε από τα μνημόνια. Συζητάει κανείς αυτή τη στιγμή να επιβληθούν οι αναγκαίες κυρώσεις για αυτούς που λαϊλάτισαν τη χώρα? Είναι οι ίδιοι που μας κυβερνάνε σήμερα. Όλη η πολιτική τάξη. Δεν ζήτησε κανείς συγγνώμη καν για να δείξει ότι είναι έτοιμη. Ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους και της πολιτικής τάξης δεν το είδαμε στην Ελλάδα. Είδαμε πολλά μνημόνια εναντίον της κοινωνίας. Προσέξτε. Έλεγα πάντα, για να μπούμε συγκεκριμένα, ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μας έχει δημιουργηθεί, μιας ανισότητας δηλαδή στους συσχετισμούς με την Τουρκία, υπάρχει μία δυνατότητα πρώτα-πρώτα ανάταξης της χώρας οικονομικά, εξ επόψεως ενός νέου κράτους που θα είναι συναρμοσμένο με τα κοινωνικά συμφέροντα, επομένως μιλούσα για μια νέα εθνικοποίηση του κράτους, για να μην είναι ξένο σώμα και να συνάδει με την ελευθερία της κοινωνίας και του έθνους, και συγχρόνως μια στρατηγική συνάρμωσης των εθνικών συμφερόντων με τα συμφέροντα της Δύσης. Γιατί της Δύσης? Διότι είναι αναμφίβολο ότι από τη στιγμή που η Τουρκία θα θελήσει να καταλάβει χώρο ηγεμονίας στην ευρύτερη περιοχή, θα έρθει αντιμέτωπη κυρίως με τη Δύση και τα συμφέροντά της. Επομένως, αντί, το έλεγα από την εποχή που συζητεί το η είσοδος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να συζητάμε την ένταξη της Τουρκίας στη Δύση για να την εξημερώσουμε, να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μία πολιτική εξόδου, εξώθησης της Τουρκίας από από την Δύση, ώστε τα σύνορα της Δύσης να εγκατασταθούν στο Αιγαίο και στην Κύπρο, που σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε η δυνατότητα της Τουρκίας να αξιώνει από τη Δύση, όπως αν ήταν μέρος της, να πληρώνει το λογαριασμό η Ελλάδα για τη δική της περιφερειακή ηγεμονία. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Τουρκία γνωρίζει ότι επενδύει στο μέλλον. Αν σήμερα οι συσχετισμοί υπάρχουν και σε
διπλωματικό αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο σε σχετικό βαθμό απέναντι στην Τουρκία, αναλογιστείτε τι θα συμβεί μετά από 10 ή 15 χρόνια, διότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι μακράς πνοής. Εάν λοιπόν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα τρέχουμε πίσω από την Τουρκία και από τα μέτρα τα οποία θα παίρνει εναντίον μας, έχουμε χάσει το παιχνίδι εξ υπαρχής. Θα μεταβληθούμε στο τέλος σε ένα προσάρτημα χειρότερης και από την φιλανδοποίηση μορφής στην Τουρκία. Εάν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια νέα σχέση που θα μας διασφαλίσει την ανεξαρτησία, ένας τρόπος υπάρχει. Εσωτερική ανασύνταξη, άρα από το ίδιο το κράτος και το πολιτικό σύστημα μέχρι τη σχέση κέντρου και περιφέρειας στην Ελλάδα και βεβαίως οικονομική και από κάθε άποψη ανάταξη. Το ερώτημα είναι, ξέρετε καμιά πολιτική δύναμη να σκέφτεται, να στοχάζεται με αυτούς τους όρους σήμερα? Το γεγονός ότι εστιάζουν σε μια μικροπολιτική την οποία εκτρέφει η λογική του καταληψία του Πανεπιστημίου ή της κομματοκρατίας γενικότερα, δείχνει ότι μας προετοιμάζουν για να μας πούν με το δίλημα πόλεμο θέλετε ή υποταγή, για να επιλέξουμε την υποταγή και την φινλανδοποίηση ή μειοποίηση της Ελλάδας στην Τουρκία. Αυτό είναι το τραγικό σήμερα. Άρα μια νέα στρατηγική που θα φέρει στην επιφάνεια, δηλαδή κοντά στο πολιτικό σύστημα, δυνάμεις οι οποίες θα σκέφτονται με αυτούς τους όρους, και θα έλεγα, μου δόθηκε η ευκαιρία να το εξηγήσω πολλές φορές εδώ και 30 χρόνια, ότι ο ελληνικός κόσμος είναι ένα έθνος που πρέπει να οικοδομηθεί σε δύο ή σε τρία κράτη. Ένα η Ελλάδα, ένα η Κύπρος και ένα ο απόδημος ελληνισμός. Να συνταχθεί πολιτιακά και να αποτελέσει οργανικό στοιχείο του ελληνικού κράτους. Έτσι δεν θα αφομοιωθεί από τις χώρες στις οποίες εξόρισαν τους Έλληνες οι Έλληνες πολιτικοί με τις πολιτικές τους στη διαχρονία, αλλά συγχρόνως θα δώσει και νέα πνοή στον ελληνισμό και νέα συστράτευση για τις δεκαετίες που έρχονται, που θα είναι πολύ δύσκολες. Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό για όλα και κυρίως για το ότι απαντήσατε και σε αρκετούς ακροατές από όσους ήταν εφικτό να ακουστούν, και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αποδέχομαι την πρόκληση εν μέσω προεκλογικής περίοδου, όταν φουντώσει και επισήμως πια, και μάλιστα εγώ θα σας το κάνω και πιο δύσκολο, αρκεί να το δεχτούν και οι άλλοι, αυτή η αντιπαραβολή να γίνει και με πολιτικούς που θα διεκδικούν την ψήφο μας, αν θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσείς το ξέρω. Δεν ξέρω. Ότι στο παρελθόν όταν με καλούσαν κάποιοι να μιλήσω έχοντας απέναντί μου πολιτικούς όλων των κομματικών αποχρώσεων, όταν έμπαινα εγώ στη συζήτηση, διαμόρφωναν διακομματική συμμαχία από το ΚΚΕ μέχρι την ακροδεξιά απέναντί μου. Αυτό τα λέει όλα. Φέρτε τους λοιπόν να συζητήσουμε σε αυτή τη βάση πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντογιώργη. Καλά. Να είστε καλά.